Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, που μόλις μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ, όπως πάντα, τον κύριο που ενώ δεν όφιλε, καθώς δεν είναι υγειονομικός, αλλά κλητήρας της Βουλής μας, πήρε ένα μικρό υγειονομικό ρίσκο που μπορεί να είναι και μεγάλο σε κάποιες περιπτώσεις. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε, εφοπλιστές, ελληνικός λαός, 1-0. Μην πει κανείς 5-0, γιατί είναι και των προηγουμένων κυβερνήσεων τα δώρα. Πάντως, ο ελληνικός λαός είναι στο καναβάτσο, ιτημένος κατά κράτος από τους Έλληνες εφοπλιστές. Και για να ευθύς εξ αρχής να μην έχω τίποτα παρεξηγήσει, έχει το ΜέΡΑ25 κανένα συγκεκριμένο πρόβλημα με τους εφοπλιστές, με το να κάνει κανείς αυτή τη δουλειά? Όχι. Έχει το ΜέΡΑ25 κανένα συγκεκριμένο πρόβλημα με το επιχειρήν? Όχι. Όχι, φίλοι που μας ακούτε από εκεί έξω. Με το παρασιτίν, το συστηματικό παρασιτίν, το δίθεν επιχειρήν με τα κλεμμένα λεφτά μας, τα δικά σας και τα δικά μας. Με αυτό έχει πρόβλημα το ΜέΡΑ25. Και μέχρι ότου αυτός ο καπιταλισμός, με τα τρομακτικά προβλήματά του, τις ανισότητες, τις αδικίες, τη χυδαιότητα που έχει στη δομή της ύπαρξής του, μέχρι ότου αντικατασταθεί από ένα πιο δίκαιο σύστημα, στα πλαίσια της υπάρχουσας κατάστασης, το ΜέΡΑ25 θα αγωνίζεται για να πάψουν να παρασιτούν και τουλάχιστον οι Έλληνες καπιταλιστές να επιχειρούν αυτό. Το δεύτερο μέρος λοιπόν του σχεδίου νόμου σας περιλαμβάνει βέβαια τι άλλο, ένα ακόμα προκλητικό δωράκι για τους Έλληνες εφοπλιστές, που να θυμίσουμε ότι σε όλες τις δεκαετίες που μεσολάβησαν πολίτες που μας ακούτε έξω από τη Βουλή, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και σήμερα, είναι το χαϊδεμένο παιδί οι Έλληνες εφοπλιστές όλων ανεξαιρέτως των ελληνικών κυβερνήσεων. Όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή, να το πούμε με απλά λόγια να το καταλάβουν οι άνθρωποι, οι εφοπλιστές οι Έλληνες κατάφεραν να αποσπάσουν από το ελληνικό δημόσιο ένα απίστευτο πλέγμα προνομίων που φτάνουν ουσιαστικά μέχρι την συνταγματικά κατοχυρωμένη, σχεδόν πλήρη φορολογική τους ασυλία. Το ακούσατε, πολίτες της Ελλάδας. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν συνταγματικά κατοχυρωμένη, σχεδόν πλήρη φορολογική ασυλία αυτά τα εθνικά καμάρια μας. Που κατά την πρόσφατη μάλιστα αναθεώρηση του συντάγματος δεν μπόρεσαν να αρθεί καμία από αυτές τις χαριστικές ρυθμίσεις εναντίον τους. Και ενώ ο ελληνόκτητος τόλος παραμένει σταθερά, όπως όλοι ξέρουμε εδώ μέσα φαντάζομαι, στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Έχει σχεδόν το 20% του παγκόσμιου στόλου αριθμοί, για να σας διορθώσω αγαπητές συνάδελφοι κύριε Κουρουπλή, 4.870 πλοία έχουν τα καμάρια μας και καμαρώνουν που είναι τόσο καμάρια με τα πλοία τους. Σύμφωνα όμως με την έκθεση της διάσκεψης, όχι δικιά μας, όχι υπό τα κομμουνιστικά πράγματα, της διάσκεψης ελληνική λαέ των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη, η οποία δημοσιεύτηκε συμπτωματικά, κύριε Υπουργέ, που εκπροσωπεί την κυβέρνηση αυτές τις μέρες, στις 29 Δεκάτου του, πριν λίγες μέρες, και αξιοποιεί δεδομένα μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του έτους του τρέχοντος, σύμφωνα με αυτήν την έκθεση, οι Έλληνες εφοπλιστές καταβάλουν ελάχιστα ψίχουλα από τα τερατώδη υπερκέρδη τους. Διαβάζω από την έκθεση, έτσι δεν λέω δικά μου λόγια, στο ελληνικό κράτος. Μας κλέβουν οι Έλληνες εφοπλιστές. Αυτό λέει η έκθεση της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη. Έτσι. Ενδεικτική δε, ενδεικτική του τρόπου που μας κλέβουν και όλων των παραπάνω, είναι η θέσπιση με την τότε συμφωνία της κυβέρνησης Σαμαρά, με συγχωρείτε, Βενιζέλου, με τον τότε πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, τον κύριο Θόδωρο Βενιάμι, τη σκανδαλώδους, ακούστε διατύπωση, εθελοντική φορολογική εισφορά. Τη σκανδαλωδέστατη φορολογική εθελοντική εισφορά. Για σταθείτε μια στιγμή. Δεν σας ακούγεται σε όλους εδώ, όσους έχουν με κοινή λογική. Κάπως οξύμορο. Μπορεί ποτέ μια φορολογική εισφορά να είναι εθελοντική? Και αν δεν έχουμε δίκιο εμείς στο ΜέΡΑ25 που λέμε ότι δεν μπορεί, δεν είναι πια φορολογική εισφορά, αν είναι ό,τι προαιρείστε, ό,τι αγαπάτε. Αν δεν έχουμε δίκιο εμείς που λέμε ότι βεβαίως και δεν είναι, και έχετε δίκιο εσείς που λέτε ότι είναι πολύ σωστό και φορολογικό μέτρο, γιατί βρε παιδιά να μην συμφωνήσουμε όλοι μαζί να το επεκτείνουμε και στους μικρομεσαίους? Ναι. Αν είναι σωστό αυτό το μέτρο, η εθελοντική φορολόγηση, άμα γουστάρεις, αν θες, τότε το ΜέΡΑ25 να φέρει τροπολογία αύριο το πρωί, να επεκταθεί στους μικρομεσαίους. Να φορολογούνται όλοι οι μικρομεσαίοι της πατρίδας μας, άμα θέλουν. Άμα δεν θέλουν, να μην φορολογούνται κατά το πρότυπο των Ελλήνων εφοπλιστών. Και πώς ήρθε αυτή η εθελοντική, που είναι γέλιο να μιλάμε για μια εθελοντική φορολογική εισφορά, ήρθε κατόπιν από το βάρος της
ακραίας κοινωνικής πίεσης κατά την πρώτη, την πρώιμη μνημονιακή περίοδο που ο κόσμος είχε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, είχε χάσει το 35% του μισθού του μέσα σε μερικούς μήνες. Ήρθε όμως κυρίως όχι αυτής της λαϊκής κατακραυγής, αλλά κυρίως, ακούστε το πολίτες που μας ακούτε από εκεί έξω, λόγω των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι δανειστές μετεπιτάσεως ζητούσαν τη φορολόγηση των Ελλήνων εφοπλιστών, αφού η φορολογία τους επί του τονάζ που ίσχυε μέχρι τώρα απέδιδε, όπως λέγανε οι δανειστές, και είναι γραπτά αυτά, στα δημόσια έσοδα, τα δημόσια φορολογικά έσοδα, ψίχουλα. Δηλαδή, η πιο πλούσια τάξη των Ελλήνων δεν συνεισέφερε τίποτα στη φορολογία μας. Επιπρόσθετα, η προνομιακή, η προκλητικά προνομιακή, επιτρέψτε μου να πω, φορολογική μεταχείριση των Ελλήνων εφοπλιστών ήταν φυσικό βέβαια να προκαλέσει και την αντίδραση των εφοπλιστών των υπολείπων χωρών πολίτες της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν συνηθίσει να καθαρίζει το κράτος για πάρτι τους, δεν έχουν συνηθίσει να μην πληρώνουν κανένα φόρο, δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοιες χαριστικές ρυθμίσεις και φυσικά εξεγέρθηκαν και έθεσαν ζήτημα παράνομων κρατικών ενισχύσεων και αθέμητου ανταγωνισμού σε βάρος τους. Όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι εφοπλιστές. Ποιοι είναι αυτοί, να θυμίσω για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτοί που δεν μεταφέρουν το ρώσικο αιματοβαμμένο πετρέλαιο, που μεταφέρει συστηματικά ο κύριος Αλαφούζος, ο κύριος Λάτσης, ο κύριος Βαρθινογιάννης. Είναι και κανένας άλλος και μου ξεφεύγει. Είναι νομίζω άλλος ένας. Ο κύριος. Αυτοί είναι λοιπόν. Αυτοί ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στη θέσπιση της απαράδεκτης από πολιτική, κοινωνική και οικονομική άποψη, εθελοντικής, θα το ξαναλέω για να γελάν όσοι δεν κλαίν, εθελοντικής φορολογικής συνεισφοράς των ελληνικών καμαριών, των Ελλήνων εφοπλιστών. Όλα τα μνημονιακά κόμματα συμφώνησαν, μιας και με την πρώτη συμφωνία και την ένωση των Ελλήνων εφοπλιστών, με την ένωση, με συγχωρείτε, των Ελλήνων εφοπλιστών επί κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, ακολούθησε ότου θαύματος δεύτερη συμφωνία επί κυβέρνησης, είμαι αναγκασμένος να τα πω, τα λέμε όλα εδώ, ΣΥΡΙΖΑ, το Φεβρουάριο του 19, με την οποία, ακούστε το γιατί έχει ενδιαφέρον, η νέα, σε εισαγωγικά διαβάζω, οικειοθελής παροχή, όπως επίσημα ονομάστηκε στο σχετικό συνυποσχετικό, και δεν ντρέπεται κανένας. Κανένας ανεξαιρέτως από τους τρεις μνημονιακούς. Ακούστε ευρηματικότητα, βρε παιδιά. Ακούστε ευρηματικότητα. Η μία κυβέρνηση, Σαμαρά Βενιζέλου, την ονομάζει εθελοντική εισφορά. Η δεύτερη κυβέρνηση, του Αλέξη Τσίπρα, την ονομάζει, πώς την ονομάζει, η νέα οικειοθελή παροχή. Και δεν ντρέπεται, ελληνικέ λαέ, που είσαι ακόμα σπίτι σου και δεν έχεις βγει να τους ανατρέψεις με κάθε τρόπο κανείς τους. Εθελοντική συνεισφορά, οικειοθελής παροχή. Αυτά για τα καμάρια σου, τους εφοπλιστές σου. Αυτοί λοιπόν ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στη θέσπιση απαράδεκτης, τα είπαμε αυτά κτλ. Η οποία λοιπόν συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ, σας είπα πως ονομάστηκε, έτσι, οικειοθελής παροχή, αφού υπογράφηκε, κυρώθηκε με νόμο και καθορίστηκε κατελάχιστο σαν ποσοστό στο 10% επί των εισαγωμένων στην Ελλάδα ποσών προερχόμενων από εισοδήματα εκμερισμάτων των πλειοκτητριών εταιριών. Τονιζόταν μάλιστα σε αυτή τη συμφωνία, διαβάζω από το σκεπτικό, από την απόφασή της εισαγωγικά, η καταβολή της νέας οικειοθελούς παροχής του 19, έτσι το Φεβρουάριο, για το παγκόσμιο εισόδημα από τα μερίσματα των πλειοκτητριών εταιριών αφαιρεί, ελληνικέ λαέ, κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των οσάνων φυσικών προσώπων από πτή. Από κάθε φόρο, κάθε εισφορά, κάθε τέλος, κάθε κράτηση ή οποιασδήποτε άλλης φορολογικής φύσης επιβάρυνση. Ακούτε το μνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ, η πρώην πρώτη φορά αριστερά, με τι ζέση θέλουν να προφυλάξουν τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών. Έβαλαν όλες αυτές τις εξαιρέσεις. Ότι αν πληρώσουν αυτό 10% τα καμάρια, δεν θα χρειάζεται πια κανέναν φόρο, καμία εισφορά, κανένα τέλος, καμία κράτηση και οποιαδήποτε άλλη φορολογική φύσης επιβάρυνση. Για καλό και για κακό, αν είναι κάτι που δεν το σκέφτηκαν στα λογιστικά γραφεία των εφοπλιστών και δεν τους το στείλανε έτοιμο προς υπογραφή. Καθώς από την επιβολή της ειδικής εισφοράς, καθώς και την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, και από αυτήν εξαιρέθηκαν. Εγώ πληρώνω η ειδική εισφορά. Και εσείς ενδεχομένως, όσοι είσαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ ήμουν ηθοποιός πριν γίνω βουλευτής. Τα καμάρια, όχι. Ούτε η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Η παραπάνω συμφωνία, ελληνική λαέ, για την εθελοντική φορολογική συνεισφορά των εφοπλιστών που ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα, έτσι. Εσείς κάνατε, βάλετε πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ. Να τα λέμε και αυτά. Το μνημονιακό τόξο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Πασό Κινάλ. Αποκαλύφθηκε πρόσφατα, δεν έφτανε που ήταν τόσο χαριστική για τα εθνικά αυτά καμάρια, αλλά με καταγγελία σχετική της Πανελλήνιας Ελληνική Ένωσης Ναυτών του Εμπορικού μας Ναυτικού, ΠΕΝΕΝ, ότι δεν τηρήθηκε ούτε αυτή η χαριστικότατη συμφωνία από τους εφοπλιστές
Και παρότι είχε εξωφρενικά για αυτούς χαριστικές προβλέψεις, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται, δεν τηρήθηκε. Μετά την ολοκλήρωση της εκαθάρισης για τα ποσά που έπρεπε να πληρώσουν οι ναυτιλιακές εταιρείες στην ΑΔΕ για τη διετία 18-19, προκύπτει η ελληνική ΛΑΕ ότι αυτές κατέβαλαν 60 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, αντί των 80 εκατομμυρίων που προβλεπόταν από το συνυποσχετικό του ΣΥΡΙΖΑ με τα εθνικά καμάρια. Και τώρα πλέον καλούνται να πληρώσουν τα επιπλέον 20 εκατομμύρια ευρώ της διαφοράς για να φτάσουμε στο ποσό των 80 εκατομμυρίων για τη διετία 18-19. Πάντα σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ, τους επόμενους μήνες αναμένεται να γίνει και η εκαθάριση της διετίας του 2020-2021, όπου και πάλι σε αυτή τη διετία τα εθνικά μας αυτά καμάρια δεν κάλυψαν το προβλεπόμενο ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Προσέξτε, έχουμε δηλαδή μια απίστευτου κινησμού συμφωνία με την οποία το ελληνικό δημόσιο τι κάνει. Προσποιήστε αγαπητοί, προσποιώσασταν και εσείς αγαπητοί όταν κυβερνούσατε, προσποιούσασταν ότι φορολογείτε τους Έλληνες εφοπλιστές και οι τελευταίοι, οι Έλληνες εφοπλιστές τι έκαναν, προσποιούν το ότι ανταποκρίνονται στις σχετικές υποχρεώσεις τους. Αυτό το παιχνίδι παραλλαγής και προσποίησης κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Πότε όλα αυτά? Την ίδια στιγμή, πολίτες που μας ακούτε από εκεί έξω, που η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα οι φτωχοί άνθρωποι, τα λαϊκά στρώματα, υπόφεραν και υποφέρουν από το βάρος των φόρων που επέβαλαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις για να εξασφαλίσουν τα τότε, αν θυμάστε, που θριαμβολογούσε ο Αλέξης Τσίπρας, ματωμένα πλεονάσματα που του ζητούσαν 3 και 25 και παρουσίαζε 5 και 25 και έλεγε ακόμα 5 δις. Άρπαξε από τον ελληνικό λαό. Αλλά και τις εξίσου τερατώδεις επιδοτήσεις στους ολιγάρχες της ενέργειας. Θυμίζω 2,1 εκατομμύρια το μήνα δίναμε τις τελευταίες φορές. Οι οποίοι ολιγάρχες της ενέργειας, κάποιοι εκ των οποίων είναι και εφοπλιστές. Σαν μέτρο σύγκρισης, και θα πραγματικά ελπίζουμε μετά από αυτό που θα πω τώρα, ελπίζω και προσωπικά και σαν Μέρα 25 αλλά και σαν Κλέον Γρηγοριάδη να ντραπεί κάποιος εδώ μέσα. Από όσους κυβέρνησαν και κυβερνούν. Γιατί οι Έλληνες λέει, ελπίζουμε να ντραπεί κάποιος. Και ξέρουμε ότι θα ανατριχιάσεις. Γιατί σαν μέτρο σύγκρισης αναφέρουμε το Μέρα 25 το εξωφρενικά σκανδαλώδες γεγονός ελληνική λαέ. Πως σύμφωνα με στοιχεία της ΠΕΝΕΝ, των ναυτεργατών, των λιμενεργατών δηλαδή, των εργατών, των ανθρώπων που δουλεύουν πάνω στα πλοία των εθνικών καμαριών, αυτών που κάνουν τη βρώμικη δουλειά, αυτών που είναι οι μόνοι που δουλεύουν στους Έλληνες εφοπλιστές, γιατί οι εφοπλιστές οι Έλληνες είναι στην Ελβετία και τα πίνουν, τα τρώνε. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία της Ένωσής τους, η φορολογική συμμετοχή των Ελλήνων ναυτεργατών για το έτος 2018 ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Με τη σημείωση μάλιστα ότι οι ναυτεργάτες της Ποντοπόρου Ναυτιλίας φέρνουν το 100% όλο το εισόδημά τους στην Ελλάδα και αποτελούν τον κορμό του ναυτιλιακού συναλλάγματος που εισρέει στη χώρα μας, σε αντίθεση με τους εφοπλιστές που είναι γνωστό ότι προσπαθούν να παρκάρουν τα χρήματά τους στην Ελβετία, στα Cayman Islands ή στα Faroe Islands. Οι δύσμυροι, οι ναυτεργάτες, αφού δουλεύουν στα σκυλιά, τα φέρνουν και εδώ μέσα, φέρνουν συνάλλαγμα. Και ότου θαύματος, φέρνουν περισσότερο συνάλλαγμα, όχι φέρνουν περισσότερο συνάλλαγμα. Φορολογούνται πιο πολύ από τους ιδιοκτήτες των καραβιών που δουλεύουν, το καταλάβαμε. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Ενώ η αξία του στόλου αυτών που δίνουν λιγότερα από 50 εκατομμύρια που δίνουν ναυτεργάτες τους το χρόνο αγγίζει τα 110 δις, ενώ μόνο φέτος έχουν επενδύσει τα καμάρια αυτά σε αγορά νέων πλοίων περίπου 8,5 δις και τα κέρδη τους σε μέσο πολέμου και ενεργειακής κρίσης έχουν εκτοζευθεί σε ιστορικά επίπεδα. Η πρόσθετη πράξη, η δική σας τώρα, στο νέο συνυποσχετικό που υπέγραψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έρχεται στη Βουλή προσκύρωση, αποτελεί, ελληνική λαέ, ένα ακόμη, ελπίζουμε το τελευταίο, επέσχυντο βήμα στην κατεύθυνση της θεσμικής θωράκισης της φορολογικής ασυλίας των Ελλήνων εφοπλιστών. Ποιο ήταν το πρόβλημα με τη συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ? Ήταν προφανώς ότι οι προκλητικές διατάξεις της προσέκρουαν στις αντιρρήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού μας και η οικειοθελής παροχή, πέραν το ότι αποτελούσε σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα ηλικιώδη υπερκέρδη τους, αφορούσε μέρος μόνο της εφοπλιστικής κοινότητας και συγκεκριμένα τις ναυτιλιακές εταιρείες που είχαν υπογράψει το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό, ενώ αναφέρονταν ότι οι διαχειρίστριες εταιρείες που για οποιονδήποτε λόγο δεν το έχουν υπογράψει δεν δεσμεύονται από το παρόν.
Αυτός θα πρέπει να είναι και ο λόγος που δεν μπορέσατε να εισπράξετε ούτε τα 40 εκατομμύρια ευρώ, τα ψίχουλα που συμφωνήσατε, που συμφώνησε η προηγούμενη από σας κυβέρνηση, έτσι. Το αποτέλεσμα αυτό, βέβαια, πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έθετε ευθύς εξ αρχής θέμα αθέμητου ανταγωνισμού εις βάρος των υπόλοιπων Ευρωπαίων εφοπλιστών, δυσαρεστούσε και τα μέλη της ελληνικής εφοπλιστικής κοινότητας που είχαν υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό και οι οποίοι αναλάβαν να καλύψουν στο ελάχιστο το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλοι οι υπόλοιποι, οι παταχτσίδες συνάδελφοί τους, δεν κατέβαλαν τίποτα. Η πρόσθετη πράξη, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, επεκπροσωπείτε την κυβέρνηση, είναι απότοκο αυτών των εξελίξεων και αποτελεί, κυρία Πρόεδρε, μία ακόμα ξεκάθαρη, όσο και προκλητική ανάδειξη, τη απόδειξη, με συγχωρείτε, της στράτευσης όλου του μνημονιακού μπλοκ στη διαιώνιση των φορολογικών προνομίων της εφοπλιστικής κοινότητας. Η οικειοθελής παροχή επεκτείνεται με αριθμητική σας ρύθμιση πέραν των εισοδημάτων στα εισαγόμενα μερίσματα και στην υπεραξία από την πώληση μετοχών πλειοκτριών εταιριών πλοίων ή και εισοδήματα εταιριών χαρτοφυλακίου των οσάνω πλειοκτριών εταιριών. Ταυτόχρονα όμως, και εδώ είναι η πονηριά σας, τι κάνετε, μειώνετε το ποσοστό της οικειοθελούς παροχής από το 10% που το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μόλις 5%. Γεγονός καθεαυτό απολύτως απαράδεκτο με δεδομένη τη συγκυρία, όπου κερδίζουν τις Παναγίες στα μάτια, με συγχωρείτε για την έκφραση, από το ρώσικο κομματοβαμμένο πετρέλαιο τα καμάρια αυτά. Οι πολίτες επίσης. Έχει πάρει και, βεβαίως, και τη δευτερολογία, κύριε Κωτογιώργο. Μάλιστα. Ναι. Θα είμαι σύντομος. Θα είμαι σύντομος, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, θα είμαι σύντομος. Το δεύτερο είναι η ρήτρα. Το ελάχιστο ύψος της ετήσιας οικειοθελούς παροχής αυξάνεται δίθεν από τα 40 στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Η παραπάνω μικρή αύξηση, στο ούτως ή άλλως εξευτελιστικότατο αυτό ποσό, αποτελούσε ουσιαστικά κοροϊδία, καθρεφτάκια και χάντρες για ηθαγενείς και Ινδιάνους. Και στην ουσία, ο κάθε ένας εφοπλιστής χωριστά θα κληθεί να πληρώσει πολύ μικρότερο ποσό από ό,τι πριν, τόσο λόγω της μείωσης του συντελεστή από 10% σε 5%, όσο κυρίως λόγω της εισαγόμενης ρήτρας της συλλογικής δέσμευσης. Με λίγα λόγια, η ρήτρα συλλογικής δέσμευσης αποτελεί και κατά την αιτιολογική έκθεση, εσείς τα γράφετε, μέτρο αναγκαίο για την αποφυγή του κοινού κινδύνου και την παραγωγή του κοινού συμφέροντος του συνόλου της ναυτιλιακής κοινότητας, δηλαδή, εσείς τα γράφετε, αιτιολογική έκθεση διαβάζω, για την αποφυγή λήψης μιας δυσμενούς απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το καθεστώς ελληνικού φόρου χωρητικότητας. Με άλλα λόγια, η αιτιολογική σας έκθεση εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, για να εδραιώσουν τις προκλητικές φοροαπαλλαγές των τελευταίων και να αποφύγουν τη λήψη μέτρων σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για να επιμερίσουν δικαιότερα μεταξύ τους τις προβλεπόμενες γελίου ύψους οικειοθελείς καταβολές. Γι' αυτό γίνεται η κανονιστική αυτή πράξη. Δεν θα μιλήσω για το βέτο. Θέλω να μιλήσω για τη ΛΑΡΠΟ. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, είμαι στα 15 λεπτά. Δώστε μου άλλα δύο για να τελειώσω, ή άντε τρία το πολύ. Η τροπολογία σας, την ίδια ώρα που φέρνετε το κατάπτυστο αυτό σχέδιο νόμου για ασυλία φορολογική των βουλευτών, η τροπολογία σας είναι μια ακόμα απόδειξη της ικτρής αποτυχίας της υγικής διαχείρισης, την οποία μεταεφαρμόζεται τα τελευταία τρία χρόνια. Τι κάνατε? Κόψατε τη ΛΑΡΠΟ σε κομμάτια. Κάνατε δύο διαγωνισμούς. Τον πρώτο, κύριε Πρόεδρε, τον κάνανε για το εργοστάσιο, το οποίο το πήρε πια άλλη, η Τέρνα του γνωστού, του εθνικού πια γνωστού Πεθερού, ο οποίος, να θυμίσω στον ελληνικό λαό, τελευταία χρόνια συνεπικουρείται τόσο από τον κύριο Μαρινάκη όσο και από την κυρία Μαριάννα Λάτσι, συνεργάζονται με το γνωστό Πεθερό αυτοί οι άνθρωποι. Και ένα δεύτερο διαγωνισμό για τα μεταλλεία, όπου έχει βέβαια παγώσει η διαδικασία στα δικαστήρια, μέχρι να καταλήξουν, όπως όλοι ξέρουμε, και αυτά τα μεταλλεία στον εθνικό εργολάβο μας, τον κύριο Περιστέρη. Τι κάνατε με τη ΛΑΡΠΟ? Την απαξιώσατε τεχνητά για να την ξεπουλήσετε, για να ξεπουλήσετε όλο τον πλούτο που είχε η εταιρεία, και τώρα δίνετε παρατάσεις μήνα-μήνα στους δύσμυρους 1.084 εργαζόμενους, περιμένοντας προφανώς, το ξέρουν εκεί πέτρες, τις εκλογές, μετά από τις οποίες αμέσως θα απολυθούν όλοι μαζί. Εχθές τα ξημερώματα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στη Θεσσαλονίκη, ένας νεαρός 16 ετών, ο Κώστας Φραγκούλης, γιατί εκτός από Ρομ, τυχαίνει να είναι Έλληνας πολίτης και να έχει και όνομα και να χαροπαλεύει τώρα, και το παλικάρι αυτό να λέγεται Κώστας Φραγκούλης, δέχτηκε ύστερα από καταδίωξη αστυνομικών μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, ήταν απολύτως άοπλος και δεν είχε κάνει καμία κίνηση εναντίον τους. Όλα αυτά συμβαίνουν ένα χρόνο μόλις μετά την δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη, που είχε και αυτός την ατυχία να γεννηθεί Ρομ, να είναι τσιγκάνος.
ο οποίος δολοφονήθηκε στο Πέραμα 22 Δεκάτου του 21 και πάλι πισόπλατα και πάλι ενώ δεν είχε όπλο και πάλι από αστυνομική καταδίωξη. Όπως χαρακτηριστικά προλίγου είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Μέρα 25 ο Μιχάλης Κρυθαρίδης που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και είναι δίπλα στο θύμα, στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, πρέπει άμεσα να υπάρξει ριζική αναδιοργάνωση στην Ελλάς με αφοπλισμό, με κατάργηση στρατιωτικοποιημένων μονάδων και εκδημοκρατισμό της λειτουργίας των υπολείπων. Κοινωνικό έλεγχο και εκπαίδευση και στη ΣΕΔΕ και αποχρηματοδότηση και μεταφορά αρμοδιοτήτων σε άλλες υπηρεσίες. Πρέπει άμεσα η Ελλάς, καθώς και η πολιτική της ηγεσία, να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζει όλους εμάς τους πολίτες. Η αστυνομοκρατία, ο αυταρχισμός, η αίσθηση ατιμωρησίας, η διαρκώς αυξανόμενη και ανέτια αστυνομική βία και καταστολή πρέπει να πάψουν τώρα, σήμερα, χθες. Έχουμε θύματα, καλό θα είναι να μεριμνήσουμε να μην υπάρξουν και άλλα. Όσο για τον Πρωθυπουργό της χώρας και με αυτό θα φύγω. Ακόμα και οι πιο υποψιασμένοι από εμάς δεν περιμέναμε ότι την ημέρα που ο Κώστας Φραγκούλης δέχθηκε ανέτια σφαίρα από αστυνομικό μετά από μια μέρα πριν τη θλιβερή επέτειο της δολοφονίας ενός άλλου 15χρονου, του Αλέξη Γρηγορόπουλου, πριν από 14 χρόνια από έναν άλλο αστυνομικό, τον Επαμινόντα Κορκονέα, γιατί όλοι έχουμε ονόματα, όχι μόνο οι τσιγκάνοι, να τα λέμε όλα τα ονόματα, και των δολοφονημένων και των δολοφόνων τους. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σας εφάπαξ επίδομα ενίσχυσης των ενστόλων της Ελλάς και του λιμενικού ύψος 600 ευρώ. Όσο και αν τρέμει μπροστά στις εκλογές που πλησιάζουν, όσο και αν η ενσυναίσθηση και τα κοινωνικά αντανακλαστικά είναι έννοιες αντίθετες με το πρόσωπο της Μητσοτάκης ανώνυμη εταιρεία, η εξαγγελία αυτή είναι πρόκληση εναντίον όλης της κοινωνίας μας. Τι λέμε? Δεν αξίζουν επίδομα οι Έλληνες αστυνομικοί, δεν τους βγαίνει το λάδι, δεν δουλεύουν με πραγματική αυταπάρνηση πολλοί, αυτοί που δεν είναι τσάτσι, γιατί υπάρχουν και αυτοί που είναι τσάτσι. Όχι, αξίζουν. Αλλά να διαλέγει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας την ημέρα που οι Έλληνες αστυνομικοί, επίορχοι, όχι όλοι, εξαιρέσεις, έκαναν το θαύμα τους, να χαροπαλεύει ένας 16χρονος, είναι προκλητικό, είναι απαράδεκτο και είναι ντροπή. Ευχαριστούμε πολύ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.